Ενέργειες δεν θα γίνει καμία αλλαγή. Αυτή είναι τώρα η κουβέντα που βγήκε από αυτή την συνάντηση. Ναι, αλλά ότι έτσι όπως διάβασα την εφημερίδα των συντακτών, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το μάθημα των θρησκευτικών γιατί για κατήχηση να γίνει θρησκειολογικό. Μαζί να μαθαίνουμε μας, δηλαδή στο στούντιο για τις θρησκείες. Ο κύριος Κώστας Παπαϊωάννου είναι Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Και εκπαιδευτικός. Και ο ιερέας Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος όμως παιδιών και εφήβων. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και πριν ξεκινήσουμε από όλη αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχουν μύθοι και πραγματικότητες γύρω από όλη αυτή την ιστορία, διδάσκονται θρησκευτικά σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Διότι τελικά το μάθημα των θρησκευτικών, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, διδάσκεται σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Στη μοναδική χώρα που δεν διδάσκεται είναι στην Γαλλία από το 1905, αλλά υπάρχουν και δύο ειδών μαθήματα. Είναι αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές ότι είναι ομολογιακό, έτσι, και το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να μας το διευκρινίσετε λίγα. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι και μορφές με τις οποίες διδάσκεται το μάθημα σε ευρωπαϊκές χώρες μετά από συμφωνίες και συμβάσεις των κρατών, των κυβερνήσεων δηλαδή, με τις χριστιανικές εκκλησίες. Αυτό δείχνει την πολυμορφία που μπορεί να πάρει και την ευελιξία που μπορεί να έχει αυτή η διδασκαλία. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες μέσα στο δημόσιο σχολείο θα επισκεφθούν οι λειτουργοί κάθε θρησκευτικής ομολογίας και θα κάνουν το μάθημα αυτό. Υπάρχουν χώρες στις οποίες οι θρησκευτικοί λειτουργοί το διδάσκουν αλλά μισθοδοτούμενοι από το κράτος. Και υπάρχουν χώρες στις οποίες διδάσκονται λαϊκοί καθηγητές θεολόγοι, διορίζουν. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις όποιος δεν θέλει να διδαχθεί, ακόμα και όταν είναι ομολογιακό αυτό το μάθημα, μπορεί και να μην το διδάσκεται. Δεν είμαι έτοιμος να πω για το καθεστώς των απαλλαγών σε άλλες χώρες. Εδώ υπάρχει κάτι ιδιαίτερο νομίζω στη χώρα μας με το καθεστώς των απαλλαγών. Έχει γίνει λιγάκι σαν μια ιδεολογική σημαία και οι προϋποθέσεις των απαλλαγών. Αυτές αλλάζουν τα τελευταία χρόνια ανάλογα με τις κυβερνήσεις. Κατά κάποιο τρόπο έτσι μεταβάλλονται σαν φυσαρμόνικα ανάλογα με τις διαθέσεις του κάθε Υπουργού Παιδείας. Θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μνήμα ενός θαυμάσιου άρθρου που δημοσιεύτηκε στη χθεσινή Καθημερινή του κυρίου Τάκη Θοδωρόπουλου, ο οποίος έχει μια κλασική παιδεία όπως ξέρουμε και ο οποίος τονίζει τη σημασία της κατάρτισης πάνω στο χριστιανισμό για όλους ανεξαιρέτους πολίτες και τους μαθητές που είναι μικροί πολίτες σε βαθμό ανάλογο με την αναγκαιότητα της κλασικής παιδείας. Δεδομένου ότι, όπως ξέρουμε, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός διαμορφώθηκε κυρίως από την κλασική Ελλάδα, τη Ρώμη και τον χριστιανισμό. Αυτό είναι κάτι που αρχίζουμε να ξεχνάμε, οπότε γι' αυτό αρχίζουν οι συζητήσεις να παίρνουν άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, αν λοιπόν ισχύουν αυτά που είπαμε προηγουμένως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί εμείς είχαμε μέχρι και κυρώσεις? Να πούμε. Η συζήτηση αυτή έχει αποκτήσει ένταση που δεν της αναλογεί. Μάλιστα. Διότι να επαναφέρουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, μιλάμε για μια δήλωση που θα οδηγήσει στην εξαίρεση από ένα μάθημα. Μιλάμε δηλαδή για μια διοικητικού τύπου συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει. Να θυμίσω επίσης, για να διαλυθεί ένας ακόμα μύθος, ότι πέρυσι τέτοια εποχή, επικυβερνήσεως Σαμαρά, οι γονείς έκαναν μία απλή δήλωση χωρίς να αιτιολογούν, χωρίς να αναφέρουν το θρήσκευμα. Το οποίο ξεκίνησε από την κυρία Γιαννάκου επίσης. Μπράβο, το οποίο ξεκίνησε από την κυρία Γιαννάκου. Άρα μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα από τις κυβερνήσεις, αλλά αλλάζουν με έναν ιδιότυπο τρόπο αντίθετο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος σε ζητήματα δικαιωμάτων κ. Λοβέρδος, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου, μονομερός, μια που είπαμε για μονομερείς ενέργειες, έβγαλε μία εγκύκλιο και άλλαξε τον τρόπο. Και έκανε υποχρεωτική τη δήλωση του θρησκεύματος, ερχόμενο σε αντίθεση και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πάνω απ' όλα, η οποία λέει ότι η εκπαίδευση η θρησκευτική των παιδιών κυρίως είναι ευθύνη των γονιών τους και χωρίς να υποχρεούνται να αποκαλύψουν το θρήσκευμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όχι για να υποστηρίξω το καθεστώς των εξαιρέσεων. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ως εκπαιδευτικός είμαι επί της αρχής αντίθετος με τα προαιρετικά μαθήματα. Δεν νοούνται προαιρετικά μαθήματα. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Αλλά όταν έχουμε ένα μάθημα το οποίο σε μεγάλο βαθμό, όχι απολύτως, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει ομολογιακό χαρακτήρα, έχει κατηχητικό χαρακτήρα, τότε ευλόγως έχουμε ένα καθεστώς εξαιρέσεων. Το οποίο για παράδειγμα κανείς δεν αρνείται στους ομολογημένα ετερόδοξους μαθητές. Δεν ετέθη θέμα
ποτέ γιατί ένα παιδί εβραϊκής θρησκείας ή ένα παιδί, ένα μουσουλμανάκι εξαιρείται από το μάθημα. Αυτό που έχει μπει στη συζήτηση είναι αν υποχρεούται να δηλώσει το θρήσκευμα ο γονιός. Αυτό που παραγνωρίζεται υπό την ένταση αυτής της συζήτησης, που είναι ευθύνη του αρμόδιου υπουργού να την οδηγήσει εκεί που θέλει, εγώ πρέπει να πω ότι από πλευράς προστασίας των δικαιωμάτων έχουμε θέμα με το πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Αλλά πάντως αυτό που χάνεται είναι η ουσία, και κατά τη γνώμη μου ότι η ουσία είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν προσπάθειες σοβαρές από ομάδες επιστημόνων να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα. Σε μεγάλο βαθμό έχουν αλλάξει. Εγώ αυτό που θα ήθελα από τον Υπουργό Παιδείας είναι να επιταχύνει αυτές τις διαδικασίες. Να φτιάξουμε ένα σύγχρονο μάθημα θρησκευτικών. Να φτιάξουμε ένα μάθημα θρησκευτικών το οποίο να απαντάει στις ανάγκες τις σημερινές, που έχουμε ένα σχολείο πολυπολιτισμικό, που έχουμε ένα σχολείο με φαινόμενα εκφοβισμού, που έχουμε προσφυγικό πληθυσμό στη χώρα. Αυτό το μάθημα έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Και αν μου επιτρέπετε, χωρίς καμιά διάθεση κριτικής προς την Εκκλησία, νομίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζει η Εκκλησία αμυντικά αυτά τα θέματα. Η λογική της να περιχαρακώσω ένα χωράφι και να προσπαθήσω να το διαφυλάξω από κάποιους φανταστικούς εχθρούς είναι έξω από τις ανάγκες τις σημερινές. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια πράγματα είναι ευθύνη του κράτους, και επιτρέψτε μου να πω ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι ευθύνη του κράτους, και ποια πράγματα είναι ευθύνη της Εκκλησίας. Μου επιτρέπετε στο σημείο αυτό. Θα είχα μια ερώτηση στο σημείο αυτό στον κύριο Παϊωάννη. Εάν τα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αλλάξουν ως προς τα θρησκευτικά και γίνουν σύμφωνα με αυτό το σύγχρονο σχολείο που περιγράψατε σωστά, θα έχουν νόημα οι απαλλαγές από το μάθημα τότε? Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που το μάθημα να είναι θρησκεολογία, να παρουσιάζονται οι θρησκείες, θα σας πω όμως και κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι πλήρως ότι προφανώς στην Ελλάδα το ελληνοορθόδοξο δόγμα, της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προφανώς ως κυρίαρχο ποσοτικά στην ελληνική κοινωνία, ποσοτικά το τονίζω, και όχι ποιοτικά, θα έχει ένα προνομιακό τρόπο παρουσίασης. Ποσοτικά και πάλι. Αλλά προφανώς έχουμε να κάνουμε με πολλές σύνθετες κοινωνικές ομάδες μέσα στο σχολείο. Εάν υπάρχουν ανάγκες εξαίρεσης, θα είναι εξαιρέσεις και δεν θα είναι αυτό που τίνει να γίνει σήμερα, που είναι μια πρακτική η οποία δυστυχώς, επειδή αντιμετωπίζεται το μάθημα όπως αντιμετωπίζεται, γεννάει και περισσότερες αιτήσεις εξαίρεσης. Ναι. Εδώ βρίσκεται και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε για τον. Επικαλεστήκατε το άρθρο του κ. Θεοδωρόπουλου. Μα και ο Ρεζής Ντεμπρέ στη Γαλλία, υπερασπιζόμενος το ουδετερόθρησκο σχολείο, είπε ότι πρέπει να υπάρχει θρησκευτική εκπαίδευση γιατί είναι σύμφυτη με τον πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό. Άλλο όμως θρησκευτική εκπαίδευση, γιατί και ο Αρχιεπίσκοπος επικαλέστηκε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μιλάει για θρησκευτική εκπαίδευση, δεν μιλάει για χριστιανική εκπαίδευση. Έχει μια διαφορά αυτό. Πάντως, επειδή και το μάθημα της ιστορίας θα μπορούσε κανείς να πει ότι με μια έννοια είναι ομολογιακό εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι ο Έλληνας μαθητής διδάσκεται κυρίως ελληνική ιστορία και από μια σκοπιά ελληνοκεντρική γενικότερα. Δεν διδάσκεται την ιστορία του έθνους του όπως τη βλέπουν οι ξένοι. Θα μπορούσε, αν δεχθούμε δηλαδή το καθεστώς των απαλλαγών χωρίς καμία αιτιολογία, επειδή απλώς έτσι θέλει ο γονέας, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο των απαλλαγών από την ιστορία. Από γονείς οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη σχέση με την εθνική τους ιδιότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το καθεστώς των απαλλαγών χωρίς αιτιολογία ανοίγει ένα δρόμο χωρίς επιστροφή που μπορεί να είναι επικίνδυνος. Ως προς τις αλλαγές όμως, σε αυτό θέλω να τονίσω ότι η μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται στην εποχή μας γύρω από τα προγράμματα των θρησκευτικών προέρχεται κυρίως από θεολόγους. Εσείς δηλαδή, συμφωνείτε να μην είναι μη ομολογιακό το μάθημα των θρησκευτικών? Δεν συμφωνείτε ότι πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν για όλες τις θρησκείες? Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Περισσότερα για το χριστιανισμό φυσικά, ναι, αλλά να μαθαίνουν και για τις άλλες θρησκείες. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Συγγνώμη, να τελειώσω την ερώτηση. Και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν παιδιά που πραγματικά αυτό το μάθημα των θρησκευτικών να τους αρέσει, να τους ευχαριστεί. Διότι εγώ που έχω τρία παιδιά, κάποια έχουν κάνει και μάθημα θρησκευτικών. Δεν τους αρέσει, τα μαθαίνουν απ' έξω σαν κάτι υποχρεωτικό που δεν τους δίνει καμία ευχαρίστηση. Το οποίο μου συμβαίνει για όλα τα μαθήματα, δυστυχώς. Όχι, δεν συμβαίνει για όλα. Με την ιστορία τους αρέσει περισσότερο. Τα περισσότερα μαθήματα μαθαίνονται έτσι παπαγαλία, όπως λέμε, και όλα εξαρτώνται από το διδάσκοντα. Είναι το παράγον πρόσωπο. Κοιτάξτε, εάν το μάθημα γίνει μόνο θρησκεολογικό, είναι πολύ το διάστημα των 10 χρόνων. Γιατί μιλάμε για 10 χρόνια διδασκαλία.
είναι πολύ μεγάλο. Δεν έχει τη ύλη να καλύψει. Νομίζω ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην Ορθόδοξη θρησκεία, επειδή ζούμε εδώ πέρα. Αλλά θέλω να πω ότι οι θεολόγοι που έχουν θέσει το θέμα ενεργούν και μέσα από την πίστη τους και την ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας. Τους απασχολεί αυτό. Δηλαδή, ίσως ο κόσμος ευρύτερα δεν γνωρίζει ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν ακραίοι. Δηλαδή, υπάρχουν ακραίοι στην Εκκλησία οι οποίοι θέλουν να μην αλλάξει τίποτε. Υπάρχουν μέλη της Εκκλησίας, θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι εργάζονται εντατικά, έχουν βγει βιβλία, άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικά, πάνω στο μάθημα των θρησκευτικών. Είναι πολύ φλέον θέμα. Αλλά υπάρχουν ακραίοι και από την άλλη πλευρά. Αυτό θέλω να τονίσω. Και έχει σημασία να απομονώσουμε τους ακραίους. Τι εννοώ ακραίους από την άλλη πλευρά? Εννοώ ανθρώπους οι οποίοι αραματίζονται μια Ελλάδα αχρωμάτιστη και παντελώς ουδέτερη. Μια Ελλάδα η οποία δεν θα αποτελεί, δεν θα ενσαρκώνει αυτή τη συνέχεια των ιδεοδών της Ευρώπης που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί ουσιαστικά οδεύουμε προς μια κοινωνία μεταμοντέρνου, ας πούμε, σχετικισμού. Ωραία. Ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Μάλιστα. Από τον κύριο Παπαϊωάννου, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Εγώ, επειδή δεν νιώθω ότι ανήκω σε καμία από τις ομάδες των ακραίων, έτσι, νιώθω την ανάγκη να τονίσω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Να μην δημιουργούμε εντάσεις, και νομίζω ότι η ευθύνη των μέσων ενημέρωσης είναι μεγάλη εδώ, και να αφήσουμε αυτούς που είναι αρμόδιοι και επιστημονικά και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν τα πράγματα όπως πρέπει, και πάντα με την αρχή ότι η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία φροντίζει για την πνευματική τροπή των ανθρώπων και το κράτος είναι εκείνο που διοικεί. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, άρα να περιμένουμε κάποια αλλαγή για το μάθημα της απαλλαγής. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Φίλη. Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη. Εσείς όμως, επειδή έχετε Εγώ σας είπα ότι η υποχρέωση δήλωσης από την πλευρά τρίτου προσώπου, διότι έχουμε τη δήλωση από την πλευρά του γονιού για ένα παιδί 17-18 χρονών, για σκεφτούμε, μιλάμε και μεγάλες τάξεις, που δηλώνει το θρήσκευμα του παιδιού του προκειμένου αυτό να πάρει απαλλαγή από το μάθημα. Νομίζω ότι δεν είναι μια διαδικασία που τιμά και τον ίδιο το χώρο της εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Αν επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα, θα έλεγα ότι για να απομονωθούν οι ακραίοι πρέπει να αρχίσει διάλογος των μετριοπαθών και των δύο πλευρών. Ωραία. Λοιπόν, και μένουμε με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μικρό...